Έπειτα από 17 χρόνια, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ετοιμάζεται για αλλαγή φρουρά στο προεδρικό μέγαρο της Κινσάσα. Μείνοντας όμως πιστή στην παράδοση, αυτή η τεράστια αφρικανική χώρα για ακόμη μια φορά δεν θα δει μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας, αν τελικά υπάρξει ουσιαστική μετάβαση. Ο πρόεδρος Ζωζέφ Καμπιλά κυβερνά από το 2001, έχοντας αναλάβει τις τύχες του κράτους μετά τη δολοφονία του πατέρα του Λοράν. Έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το συνταγματικό όριο των δύο θητιών και έπειτα από αιματηρές διαδηλώσεις εναντίον του, αποφάσισε να αποχωρήσει από το αξίωμα, με τρεις υποψηφίους να είναι οι επικρατέστεροι να τον διαδεχθούν. Τον Εμμανουέλ Σανταρί, που είναι ένθερμος οπαδός του, τον αντιπολιτευόμενο Φέλιξ Τσισεκεντή και το outsider Μάρτιν Φαγιούλου. Και αυτές οι εκλογές όμως σημαδεύονται από επεισόδια έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης οι κάτοικοι του Ανατολικού Κονγκό, δηλαδή του Προπυργίου της Αντιπολίτευσης, να ψηφίσουν τον Μάρτιο, δηλαδή δύο μήνες μετά την ορκομοσία του νέου Προέδρου. Η επίσημη αιτιολόγηση ήταν το ξέσπασμα του έμπολα και της πολιτικής βίας στην περιοχή. Όμως η ουσία είναι ότι 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι ουσιαστικά στερούνται της ισότιμης πρόσβασης στις κάλπες.